Soul Hunter. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα είμαστε εδώ σε ένα πάρα πολύ ωραίο event, το KNKN Collectibles, αγαπημένο στέκι, ιδιοβουνιό του 16 Γάλεο. Και σήμερα ο Κώστας, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, παρέα μαζί με τον Πασχάλη, που είναι ο ιδιοκτήτης της σελίδας Transformers GR, είμαστε πολλοί, κάναν ένα event και θελήσαμε εγώ να καλύψω αυτό το όμορφο εδώ μάζωμα μεταξύ συλλεκτών, μιας και είμαι και εγώ, όπως βλέπετε, συλλέκτης Transformers από τα παλιά τα χρόνια. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον χώρο. Και σήμερα θα δούμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, όπως ανταλλαγές, θα δούμε δημοπρασίες με κομμάτια τα οποία δεν υπάρχουν πια, έχουν γίνει retired είτε δεν βρίσκονται, θα δούμε μια φοβερή κλήρωση ενός Τιτάνα που θα το δείτε μετά μέσα, ενός Νέμεσης με λαχνό 3 ευρώ. Υπάρχουν exclusive κομμάτια που αλλάζουν ανά ώρα στους πάγκους και γενικά θα περάσουμε ωραία όπως πάντα. Πάμε! Λοιπόν, παιδιά, σήμερα εδώ έχουμε έρθει στο κατάστημα που είπα πριν, το αγαπητό KNK Toys & Collectibles στο Εγάλεο. Κώστα σήμερα εδώ. Εντάξει, αυτό σήμερα είναι ακόμα. Βλέπουμε, αρχίζουμε να κάνουμε events εδώ στο μαγαζί. Αρχίζει να γίνεται αγαπημένο χώρο, όπως φαίνεται. Λάστε καλά, λάστε καλά. Πολλοί συλλέκτες. Ο Κώστας όλη αυτή τη βδομάδα που μας πέρασε έτρεξε κάθε μέρα ανακοινώσεις που δείχνει πόσο πολύ το αγαπάει και το γουστάρει αυτό. Και το αποτέλεσμα θα το δούμε σε λίγο. Ο κόσμος που θα έρθει ήδη έξω είναι αρκετή. Έχει κάτι να μας πει σήμερα, θα γίνει κάτι ωραίο σκηνικό εδώ, δηλαδή με κληρώσει, κάτι είδα, κάτι περίεργα. Τα έχουμε ανακοινώσει όλα στη σελίδα. Έχουμε τρέξει πάρα πολύ για αυτό το project. Το θέλαμε πάρα πολύ καιρό να το κάνουμε, γιατί αγαπάμε τα Transformers και ευχόμαστε και να είναι κάθε χρόνο, ας πούμε, να γίνει γιορτή. Γιορτή, ας πούμε, σαν ένα fest στο μαγαζί μας. Ωραία. Ότο ποτέ Decepticon. Decepticon. Αγαπημένο Transformer. Megatron. Αγαπημένο Transformer από μικρός. Megatron. Και αγαπημένο Transformer που θέλεις να έχεις και δεν έχεις. Ευχαριστώ, Κώστα μου, να περάσουμε ωραία. Να είστε καλά. Τα λέμε, παιδιά, συνεχίζουμε. Να είστε καλά.
Transformers έγιναν πανίσχυροι Decepticons Excavator. Ανήκει την περασπιστές Autobots Defensor. Super Robot Transformers Excavator. 6 πανίσχυρα ρομπότ μπουλντόζες φορτηγά. Σύνθεσέ τα, τρανσφορμάρισέ τα. Τρα, τρα, τρα. Defensor 5 ανήκει τα Autobots μαζί. Ένωσέ τα, τρανσφορμάρισέ τα. Τρα, τρα, τρα. Καινούργια Super Robot. Excavator και Defensor. Τα πιο μεγάλα, τα πιο δυνατά Transformers. Super Robot. Super Transformers. Από τη Hasbro. Λοιπόν, παιδιά, εδώ ο πρώτος συλλέκτης που έχει έρθει στο event, θα του πάρω έτσι μια πολύ γρήγορη συνέντευξη για τα Transformers, είναι ο φίλος ο Νάσος, ο οποίος είναι από τη Σύρο. Τη Σύρο, σωστά. Το παιδί ήταν μια προσπάθεια, είχε κάνει ένα βίντεο από την εποχή παλιά των Toy Hunters, που είχαμε πει όσοι συλλέκτες θέλανε εξ αποστάσεως να στείλουν τα βίντεο τους, γιατί τότε ήταν ανέφικτο να πάμε εμείς εκεί. Ο Νάσος έκανε βίντεο, υπάρχει λοιπόν στο παλιό κανάλι που ήμουν στους Toy Hunters, μπορείτε, θα υπάρξει link για να το δείτε. Και Νάσο, εδώ λοιπόν. Καλησπέρα, Νίκο. Εδώ, καλησπέρα. Τι έχουμε εδώ. Καταρχήν, βρισκόμαστε σε ένα υπέροχο χώρο που έχει φτιάξει ο Κώστας. Ναι, ναι, βέβαια. Να τα λέμε και αυτά. Εννοείται. Μυρίζει νοσταλγία. Δηλαδή, έτσι, κάθε έτσι. Τετραγωνικό του μαγαζιού μυρίζει νοσταλγία. Είναι γεμάτο, είναι γεμάτο. Είναι γεμάτο, ναι. Είναι γεμάτο. Τι βρισκόμαστε πήρες. Εδώ, τι πήρα. Σε πρώτη φάση. Σε πρώτη φάση. Σε πρώτη φάση, τι πήρα. Blaster. Ναι. Blaster, είναι G1 Reissue, αγαπημένη φιγούρα. Ναι. Αγαπημένη φιγούρα. Να κάνει παρέα και στο Soundwave. Α, τον έχεις. Ναι, τον ναι, έχεις ναι, έτσι ναι, να ναι, κάτω ναι. Να πάρω και εγώ ένα σκαμπό. Αγαπημένη φιγούρα, να κάνει παρέα στο Soundwave. Όντως, και γι' αυτό που είπες στην αρχή, όντως είχαμε κάνει μια προσπάθεια από το 17 πρέπει ναι, να πρέπει ήταν, να 17-18, περνάει ο χρόνος γρήγορα, που είχαμε κάνει μια προσπάθεια. Τώρα έχει φτιαχτεί ένα μουσείο. Έχεις κάνει δουλειά. Ναι, τα έχω βάλει όλα. Όλα. Βεβαίως, όλα, βεβαίως. Όλα, ταξινομημένα όλα. Χώρος που όπως καταλαβαίνεις δεν υπάρχει. Στείλε καμιά φωτογραφία όταν ανέβει τώρα το βίντεο να το πετάξω τώρα που ναι, το λέμε. Ναι. Ωραία. Θα σου βγάλω μια περιμετρική. Μια 360. Ωραία. Να δεις τι γίνεται, να δεις τον πανικό. Ωραίος. Ξεκινάμε με αυτό. Αγαπημένα τα G1, γιατί ως γνωστόν οι μοναδικές κινήσεις που επιτρέπεται να κάνει ένα Transformer είναι το χέρι εδώ ναι. και το γόνατο πίσω. Εντάξει, ήταν η πρώτη εποχή, με αυτά μεγαλώσαμε, αυτά μάθαμε. Ναι. Τώρα έχουν δουλέψει ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω, Autobot ή Decepticons. Ό,τι λέει και το τατού σου. Decepticons. Πάντα, Decepticons. Λοιπόν, never outgunned, always outnumbered. Έτσι και εγώ θα πω to punish and enslave. Λοιπόν, αγαπημένο Transformer. Αγαπημένο Transformer. Megatron. Megatron, ωραία. Και ένα κομμάτι, είτε είναι Masterpiece, είτε είναι KO Third Party, κάτι που θα ήθελες να βάλεις στη συλλογή σύντομα. Τι θα ήθελα, Είτε είναι από G1, μεγάλο, μικρό, θα σου φανεί παράξενο να σου πω για Scorponok, το G1. Μου λείπει. Τον έχει μέσα. Ναι, το ξέρω. Τον έβγαλα πλάνο. Μου λείπει. Ωραίο κομμάτι, δυνατό. Εγώ πρώτη G1 θα ήθελα τον Overlord. Ο οποίος θα εξάσει. Τέλος πάντων, μην τα συζητάμε αυτά, έχουμε καλά έξοδα. 1990 νομίζω, αυτός κυκλοφόρησε 1990, ήταν η μεταγενέστερη. Οριακά, στη μετάβαση G1 με G2. Ακριβώς. Ωραίο κομμάτι, δυνατό κομμάτι. Αλλά εγώ να σου πω αυτό, τον Scorponok, μου λείπει. Κάποια στιγμή πιστεύω να τον αποκτήσω. Έχω βέβαια τον... Έχεις πάρει τον Titan. Ναι, έχω τον Titan, αλλά το G1 είναι... Εντάξει, ο Titan βέβαια είναι μεγάλο, εγώ έχω τον Black Zarax. Ναι, εντάξει. Απλά αλλάζει το κεφάλι. Αλλάζει το κεφάλι. Ναι. Εντάξει, ωραίο κομμάτι. Τέλεια. Αυτά, παιδιά. Νάσος από Σύρο ήρθε εδώ για το event στο Κώστα. Φίλος καναλιού, Console Hunter, Toy Hunter. Και... Παραδοσιακά ακόλουθος. Πιστός ακόλουθος. Από τα παλιά τα χρόνια που λέμε. Και αυτό που είπες, να δούμε κάποια στιγμή πώς μπορέσουμε στο μέλλον να σου έρθουμε εκεί να δείξουμε και τη συλλογάρα. Με το καλό. Σας περιμένω. Να σε καλά, Νίκο. Εδώ το τραπέζι έχει αλλάξει ήδη δύο φορές με διαφορετικά Transformer προσφορές που βγαίνουν ανά μία ώρα όπως είχε ανακοινωθεί για το event. Βλέπουμε ωραία κομματάκια και βλέπουμε για ένα G1 Greek Minibot με πορτοκαλί μάτια, πολύ δυνατό κομμάτι. Και εδώ και άλλα, Beast Wars, Transmetals, Legacy. Πω, αυτό τον είχα, παιδιά, το Wild Rider G1, τον έχω ακόμα. Ο οποίος είναι retired και σχηματίζει τον Menazor. Πω, δυνατό κομμάτι αυτό. Καρότσα Optimus, G1.
Ωραία πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είναι ο φίλος ο Μάριος. Υπάρχουν πάρα πολλές πηγές επίσημες και ανεπίσημες ότι είναι πολύ δυνατός η λέξη Transformers και αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή πρέπει να σε παρουσιάσω. Οπότε θέλω να μου πεις αγαπημένο Transformer. Το ξέρω, είναι πολλά. Αγαπημένο Transformer, ένα forever δηλαδή κομμάτι, είναι Optimus. Okay. Η κεφαλή εννοείται τον Transformer. Ωραία. Το πω την Decepticon, θα κατάλαβα να θα μου πεις. Ναι. Okay. Ναι, ναι. Ποιο είναι το πιο δυνατό κομμάτι που έχει συλλογή σου, όχι μόνο από θέμα κόστους, αλλά και ανάμνησης. Ανάμνησης. Πάλι μπορεί να βάζω δύσκολα. Ένα πολύ δυνατό είναι... έχει πολλά, αλλά ένα πολύ εντάξει, βασικό... Εντάξει, ένα πες τώρα, στα πέντε. Είναι ο Scorpionok, ναι. G1. Ωραίο, πολύ δυνατό. Top. Το είπε κι άλλο παλικάρι πριν από σένα, συνέντευξη. Ναι, είναι κι ένας εδώ μέσα, μπορεί να είναι τον πάρω. Είναι ιδιαίτερο κομμάτι, ναι. Ιδιαίτερα συλλεκτικό, με τις ιδιαιτερότητές του και εννοείται στο συγκεκριμένο χρονολόγιο που είναι, είναι φοβερό. Στέκεται σε πολύ όλα καλά. Του, σε όλα του, σε όλα του, ναι, ναι. Ωραία. Και ένα κομμάτι που θες για τη συλλογή σου και το έχεις στα στόχαστρα, είναι αποθυμένο, είτε είναι παλιό, είτε είναι third party κτλ. Να σου πω την αλήθεια. Εντάξει όλα. Δεν θέλω να περιφετολογώ. Έχω πάρα 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 πολλά, αλλά είμαι γεμάτος. Okay. Δηλαδή είμαι γεμάτος, ναι. Ωραία. Δηλαδή δεν έχω κάτι ιδιαίτερο έξτρα να πάρω. Παιδιά, νομίζω ότι βρήκαμε πρώτη φορά συλλέκτη που δεν θέλει να πάρει κάτι άλλο. Λοιπόν, Μάρη, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Φοβερός. Να μιλήσουμε, άμα θες, να κάνουμε, να δείξουμε τη συλλογή σου. Γιατί εννοείται, δείχνω τα πάντα και παιχνίδια. Να είσαι καλά. Εννοείται. Ένας άλλος δυνατός συλλέκτης, τον ξέρετε, τα λόγια περιπέβουνε, Θάνος, πολύ δυνατός. Λοιπόν, Νικόλα μου, σήμερα. Εννοείται, δεν καλά περιπέτω εδώ. Στην εκδήλωση που εντάξει. Θα έπρεπε και το ενδιαφέρον το Transformers και Console, δεν υπήρχε περίπτωση να μην έτσι, ωραίος. Να πούμε ότι ο Θάνος έχει πάρα πολλά Transformers και έχει φτιάξει και ένα πολύ δυνατό room tour εδώ και ένα χρόνο που η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν έχω πάει να το δείξω, αλλά... Το κάνω επίτηδες για να μαζέψει κι άλλα. Ξέρεις τώρα, αυτό είναι το κόλπο. Αυτό να μπορούμε να χωρέσουμε να μπούμε. Οπότε ήρθε ο Θάνος, πήρε τρασόμε, τι έχεις πάρει. Λοιπόν, πήρα από Studio 86. Ωραίο, ταινία. Εδώ. Ο Μπρόουν, ωραίος. Και το δωράκι που έδειξε το κατάστημα. Σωστά, έχει το δωράκι. Δυνατό. Ποιος είναι αυτό, δεν ξέρω. Ναι, είναι ο Dragon Sword. Καλή φάση. Ότο από την Decepticon. 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 Από την αρχή. Αγαπημένο Transformer. Starscream. Starscream, έχεις και το Coronation, την έδρα εκεί, το θρόνο. Και ποιο Transformer, είτε είναι G1, είτε είναι Masterpiece και ή ο Third Party, γουστάρεις, έχεις αποθυμμένο και θες κάποια στιγμή να δεις στο Man Cave σου, το δωμάτιο σου. Jetfire, Masterpiece. Jetfire. Κάποια μεγάλη έκδοση ή το... Okay, άμα έχεις εικόνα μου τη δείξεις να την πετάξω να δούμε ακριβώς ποιο θέλει. Αλλά είναι πολλά. Ένα σου λέω τώρα είναι ωκεανός και αυτό είναι το ένα. Καλά, ναι, Transformers, παιδιά, πραγματικά χάνεσαι στο collecting, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές σειρές. Υπάρχουν από το 1985, ξέρω εγώ, βγαίνουν, 84 αν δεν κάνω λάθος, οπότε είναι από εκεί έχω κρατήσει μόνο τα παιδικά μου, εγώ όπως και εσύ δηλαδή. Αυτό, τα έχουμε όλα τα παιδικά. Transformers, η γη σου παίζουν, ναι. Ο μικρός βλέπει το Earth Park, πώς το λένε, που το έχει στο Star, ναι, που γουστάρει, ναι. Δεν παίζει. Εντάξει, ούτε ένα το άλλο. Κοίτα, ξεκίνα να παίζεις εσύ πάλι, οπότε θα τους κολλήσεις. Αυτά, ωραία, μίνι συνέντευξη, Θάνος, θα τα πούμε σύντομα με άλλο βίντεο, μείνετε συντονισμένοι. Console. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Πασκάλ, ιδρυτή της σελίδας Transformers DR. Τελικά είμαστε πολύ, πάρα πολύ. Χαίρετε, γεια σου Νίκο. Τι κάνεις, αγόρι μου. Να είσαι καλά, επίσης και από μένα για αυτό που έχεις κάνει τόσα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, παιδιά, ο Πασκάλ σήμερα διοργάνωσε εδώ μαζί με τον Κώστα το 24ο meeting, beer cubes κτλ. Μια συνήθεια η οποία κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Την οποία την κάνουμε και εδώ Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έχουμε κάνει κάποια meeting. Είχατε και ένα headmaster κάποτε. Headmaster? Καταλαβαίνετε. Εγώ κατάλαβα. Που ήταν κλόνος Headmaster, 10 άνθρωποι με το ίδιο κεφάλι Headmaster.
Α, για το φίλο μας το... Εγώ ήμουνα στη σελίδα από τους 500-600 πρώτους εκεί. Με το τατού που είχες σκάσει τα παραμύρια. Εδώ, μπράβο. Γουστάρω πολύ αυτή τη φάση. Έχεις εσύ κανένα αλλού κρυφό που δεν φαίνεται. Λοιπόν, εγώ θέλω να σου ευχηθώ να το κάνεις αυτό όσο μπορείς, να κρατήσεις αυτή τη σελίδα και το ωραίο κλίμα της σελίδας μαζί με κάτι άλλο παιδιά που τη... Μακάρι, και εγώ το θέλω αυτό. Είμαστε μια παρέα, είμαστε κοντά περίπου γύρω στα 11 χρόνια που είμαστε παρέα. Γνωριζόμαστε, μιλάμε για τις συλλογές μας, μισκόμαστε, ψωνίζουμε, κάνουμε ταξίδι στη Θεσσαλονίκη που είχαμε κάνει τελευταίες φορές. Πώς θα δούμε ότι πρέπει να κάνουμε. Ωραίο κλίμα. Θέλω να σε ρωτήσω ο τοποτή της Σέρβικονς. Αχ, δύσκολο ερώτημα. Κοίταξε. Σωστός, άνθρωπος που το λέει αυτό. Μ' αρέσει ο προλ, η τάξη που λέμε, σαν φιγούρα, σαν χαρακτήρας, αλλά απ' την άλλη είμαι λίγο κακό παιδί, Decepticon. Έτσι, Decepticon. Οπότε αγαπημένο Transformer από όλα αυτά που υπάρχουν. Από όλα αυτά, σαν χαρακτήρα τώρα με ρωτάς, έτσι. Ναι. Είναι πολλά, το ξέρω. Πολλά. Είναι πολλά. Δώστε καμιά ιδέα. Λοιπόν, θα πω... κάτι εδώ. Από τα λίγα πράγματα που έχει ο Κώστας, γιατί πρέπει να τραβήξει λίγο και η κάμερα εδώ πέρα. Ναι. Τι να πω, όχι, θα πω προλ, ας πούμε προλ. Πάντως πολλοί έχουν επίσης Scorpion OGN, να ξέρεις. Ναι, πολύ. Ας πούμε προλ που κρατάμε low and order. Ωραία, αγαπημένο κομμάτι από την παιδική σου ηλικία. Θα πάμε με το πρώτο μου κομμάτι, τρασμός που ήταν ο Beachcomber. Έλα, τον έχω και καρτελάτο και τέτοιο μίνιμπορ. Και εμένα ήταν το πρώτο μου. Και μετά ο Κόσμος, Warpath, ναι, όλα τα μικρά. Power Glide. Θυμάμαι με μια θεία μου να... με πήγε σε ένα μίνιμαρκ, πώς ήταν τότε τα ψιλικά τζίδικα. Είχανε τέτοια. Τι να σου πάω, αγόρι μου, το είχα δει εκεί, πάρ' το. Και έπαθα πλάκα που το μεταμόρφωσα, εκεί μπήκε το μικρόβιο. Έτσι, ωραίο κομμάτι. Κάτι που έχεις αποθυμένο που δεν έχεις συλλογή σου από, είτε από Masterpiece είτε δεν ξέρω, third party, οτιδήποτε. Κάτι που θες να βάλεις τώρα. Κάποιο ωραίο κομμάτι να γουστάρεις. Μου λείπει ο Metroplex, ο Titan και ο Triptychon. Και σε ποιον δεν λείπει τώρα αυτός. Έχω τον Fortis Maximus και τον Scorponok, αλλά αυτοί οι δύο Τιτάνες θα ήταν. Ωραίο. Εντάξει, σου εύχομαι, να τους βρεις. Εντάξει, σου εύχομαι, είπα, δεν είπα, θα τους βρεις αύριο. Γιάννη, πόσο έχει, νομίζω έχει περάσει τα 2,5 κάπα ο Metroplex ή παραπάνω. Α, εντάξει, άρα δεν τον πάρω. Για κάπα δεν ξέρω. Εντάξει. Θυμάμαι και ψήφιο. Ένα 600-800 μπορεί να το βρεις. Fortress Maximus που τον πήρα εγώ, τον πήρα τόσα. Όχι το G1. Τον Titan. Τον Titan. Εγώ τον αγόρασα πολύ. Πήρα το πρώτο βγήκε επί πριότερα, 2,5 εκατοστάρικα, πρόλαβα, τον πήρα... Οκ. Ωραία. Επειδή υπάρχει ένα σπαμ εδώ από πίσω από την κάμερα του Βασίλη του Κολέτσι, τον λέμε, τον δίνουμε εδώ. Έτσι, τον ξέρουμε. More than meets the eye. Και τώρα πάλι μαζί σας. Λοιπόν, σου εύχομαι να συνεχίσει η σελίδα να μεγαλώνει, να μαθαίνεις και στους μικρούς, να θυμίζεις στους παλιότερους. Χαρά μου να περάσω το μικρό μες στα πιτσιρίκια πλέον. Αυτό προσπαθούμε. Περισσότεροι είμαστε γονείς, πρέπει να περάσω το μικρό στα πιτσιρίκια. Και εγώ αυτό κάνω, του πήρα εγώ να πάρει να ξαναδεί να παίξει. Εύχομαι να συνεχίσει αυτό το κλίμα που κάνετε με τις παρέες, είτε είναι εδώ είτε σε άλλα μαγαζιά. Και thank you, thank αυτά, you. More than meets the eye θα πούμε. Transformers forever. Είσαι ο Γιώργος. Νίκος. Λοιπόν, πελάτης εδώ του καταστήματος μου είπαν ότι πρέπει να του πάρουμε μια συνέντευξη. Έχετε και συλλέγει μόνο Transformers. Οπότε, Autobot ή Decepticon. Decepticon. Κι αν ήμουν Predacons. Δυνατός. Άρα, αγαπημένος χαρακτήρας Transformer. Barricade του Punish and Enslave. Έτσι, σε γουστάρω, δικός μας. Λοιπόν, είσαι 21. Λοιπόν, άρα δεν έχει ζήσει όπως εμείς οι παλιόγεροι τα Transformers όταν βγήκαν εκείνη τη γενιά. Θέλω να μου πεις πόσα χρόνια να θυμάσαι τον εαυτό σου να γουστάρει τα Transformers. Ωραία, ουσιαστικά. Έπιασα
επειδή έχω ένα θείο που δουλεύει στη Hasbro. Ω, να τα κονέ, Γιάννη. Μου έφερε κασέτες και όλα αυτά με τα φούμε G1. Είχα, έβλεπα Armada, Cybertron, Beast Machine. Τα έβλεπα σε DVD, κασέτες και όλα αυτά. Α, σου φαίνεται από παλιά υλικό λοιπόν. Ναι. Okay. Αλλά όταν μπήκα εγώ full σε φιγούρες και αυτά, μπήκα με τη στιγμή του Michael Bay. Που, okay. Εντάξει, ό,τι για να γνώμη αυτή και αυτή σήμερα, πάντως όπως πιστεύω την πρώτη ταινία, πιστεύω ότι είναι πολύ καλή και με αυτή μεγάλο. Και εμένα μου αρέσουν οι ταινίες, εννοείται. Οπότε ναι, σε σένα ήταν τις είδες όταν ήσουν ένα μικρό παιδάκι, κομπλέ. Ωραία, μια χαρά. Ποιο είναι το πιο δυνατό κομμάτι της συλλογής σου, πιστεύεις ότι έχεις? Αυτή τη στιγμή, το πιο δυνατό κομμάτι της συλλογής μου είναι ο Battle Blades Optimus. Δεν λέω το πιο ακριβό κομμάτι, αλλά ναι, το καλό. Αυτό που γουστάρεις εσύ. Είναι ο Battle Blades Optimus, το Voyager Class, το 100 Decepticons. Πολύ ακριβή φιγούρα πλέον, πάει ναι, ναι, για πολλά λεφτά. Και είναι από τους μόνους Optimus Prime στα Voyager movie, οι οποίοι είναι accurate, είναι σαν ταινία. Συμφωνείς? Συμφωνεί. Εντάξει, γιατί εγώ από movie δεν έχω συλλογή, οπότε άμα συμφωνεί ο Γιάννης είσαι ωραίος. Παρόλο που δεν είναι το πιο... Όχι, Revenge of the Fallen. Α, είναι πιο πίσω. Πιο πίσω. Ωραία. Πάρα πολύ περίπτωση φιγούρα, για Voyager ειδικά. Είναι τρελή. Ωραίος, ωραίος. Φιγούρα που γουστάρεις και έχεις αποθυμένο να πάρεις τώρα. Δεν ξέρω. Δεν γίνεται κάτι... Δεν έχεις κάνει... Δεν μιλάμε για Hasbro, μιλάμε και για... Third party. Third party, ναι. Δεν έχεις κάτι στο μυαλό σου. Από την αλήθεια αυτή τη φορά, πήρα τον Μάγκοτρον εδώ πέρα. Α, τον πήρες? Ναι. Εγώ δεν τον ήξερα βέβαια αυτό. Φοβερό, φοβερό. Γιατί μου είπε ο Γιάννης είναι Japan Beast Wars the Beast Season Wars 2. Όχι, τον Beast Wars Neo. Neo, δεν τα έχω δει αυτά εγώ ποτέ, και αυτό τον ήξερα. Beast Wars Neo, τα κάρα, δεν θυμάμαι τη χρονιά, αλλά φυσικά, θηρίο. Φαίνεται. Ιδιαίτερος. Παίζει να είναι η καλύτερη legacy figure. Απίστευτο. Αλήθεια. Oh, ναι. Οκ, okay, με βάση σε σκέψεις. Μάλιστα, και μια σκέψη για τις ταινίες, θέλω να μου πεις κλείνοντας, από όλες τις ταινίες, ποια ήταν η πιο αγαπημένη σου και μιλάμε για τις spin-off. Για την Bumblebee, κάτι τελευταία, την 86, την πιο παλιά. Ποια γουστάρισε πολύ? Για να πω την αλήθεια, είναι ισοπαλία μαζί με την 86 ναι, και την 2007. Η πρώτη. Ναι. Πρώτη. Εγώ, για κάποιο λόγο, Revenge of the Fallen, το 2, με Fallen, με Jetty Fire που λέει ο μικρός μου όταν το ακούει. Εντάξει, οπότε ταινίες αυτές. Φοβερή. Χάρηκα. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Θα δεις το βίντεο και θα τα πούμε σύντομα. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είναι ο Γιάννης. Ένας εξίσου δυνατός συλλέκτης. Balance συλλέκτης, αυτό που λέω. Γιατί έχει video games, έχει Transformers, έχει ρετρό, έχει παιχνίδια, τραπέζια, comics. Δεν ξέρω και εγώ τι άλλο τι έχει. Έχει σπαθιά Lord of the Rings. Είσαι και με Lord of the Rings δυνατός. Με τον Γιάννη έχουμε μιλήσει να κάνουμε με την πρώτη ευκαιρία, μόλις βγουν και ένα-δύο room tour που έχω στο επόμενο πλάνο, να πάμε να παρουσιάσουμε και τον Γιάννη, γιατί είναι από τους πιο μεγάλους και δυνατούς συλλέκτες στην Ελλάδα. Λοιπόν, Γιάννη, εδώ στο θέμα μας, Autobot Decepticon. Όπως είπα, συζητούσα πριν με το, ναι, με το παιδί, είμαι από τους Φλόρους, είμαι Autobot. Εντάξει, και Φλόρη, καλή. Οκ, Autobot. Τουλάχιστον το αναγνωρίζω, ρε παιδί μου, το Γιάννη, έτσι. Αλλά πάντα, ρε παιδί μου, λέω στο τέλος θα νικήσουν οι καλοί τελείως. Είχαν και τα Dinobot εντωμεταξύ, που έχω μια τρέλα με τα Dinobot. Οκ. Οπότε, εντάξει, είμαι Autobot. Άρα, Autobot. Και πάμε τώρα αναγκαστικά σε αγαπημένο χαρακτήρα. Θα μου πεις τώρα... Παιδιά... Astro Train. Jazz. Jazz. Ωραίο, είναι ωραίο ο Είχα και τον μικρό, είχα και τον Pretender Jazz. Ναι. Και το γούσταρα γενικότερα σαν χαρακτήρα, αυτό ο κούλο, τέτοιο αυτό, ότι μπαίνω μέσα στη μάχη, είμαι καλός και τα λοιπά και τα κάνω όλα και συμφέρω. Jazz. Ωραίο ο Jazz. Οπότε αγαπημένο κομμάτι την παιδική σου ηλικία. Αγαπημένο, όχι, δεν θα πω, δεν ήταν αυτό. Αγαπημένο κομμάτι ήταν ο G1 Grimlock. Δυνατό. Ναι, τον οποίο ρε παιδί μου είχαν πάρει οι γονείς μου, είχαν πάρει στον αδερφό μου τον Slug, τον Τρικέρατο, εμένα μου είχαν πάρει τον Grimlock. Αλλά το... Κάτω, κεφαλάκι. Το γούσταρα, ρε παιδί μου, έτσι, εντάξει. Okay. Καλό, ωραίο. Ωραίο κομμάτι. Κάποιο που έχεις τώρα στη συλλογή σου, ένα από τα πιο δυνατά κομμάτια, έχω δείξει και Unicron, ας πούμε. Θα έλεγα το Fan Stories των Omega Supreme. Το οποίο, παιδιά, είναι παιδάκι, έτσι, δηλαδή το Berins, ας πούμε, και πάω στο πόλτο στο πάρκο. Είναι καλό, είναι καλό. Είναι μεγάλο, δυνατό κομμάτι. Κομμάτι που έχεις αποθυμένο ή έχεις τα σχέδια. Ναι, Fan Stories, όχι Fan Stories, Perfect Fusion Session. Είναι ουσιαστικά ο Τρικέρατος, ο Slug.
τον οποίο όταν ξεκίνησα να μαζεύω Masterpiece το 18, είχε ήδη βγει το 17. Μετά η τιμή του έχει πάει στα ουράνια, οπότε έχω μια complete collection εκτός από τον Slab. Σου λείπει μόνο αυτός. Ναι, ναι, μου λείπει αυτό. Εντάξει. Σου εύχομαι, σου εύχομαι να το βρεις, να γουστάρεις. Για ρίσου δεν το κόβω κάποια στιγμή. Εντάξει, θα το βρεις. Άμα είσαι αφοσιωμένος σε κάτι σαν συλλέκτη, αργά ή γρήγορα θα το βρεις. Είτε δεν έχεις χώρο, είτε δεν έχεις χρήμα, είτε δεν έχεις την όρεξη, κάποια στιγμή να το βρεις. Το ελπίζω. Και μιας και είναι και video game παίχτης, αγαπημένο Transformer video game. Τώρα εδώ τα πράγματα είναι λίγο μια. Εντάξει, όχι, εύκολη ερώτηση, παιδιά. War και Fall of Cybertron. Εντάξει, κορυφή είναι και τα δύο παιχνίδια απλά. Είναι δυνατό. Ήταν πολύ δυνατό. Και καινούριο universe, έτσι το πώς σχεδιάσανε το Cybertron, καινούργια σχέδια, ωραίο gameplay, γρήγορο. Και νιώθεις, ρε παιδί μου, ότι παίζεις Transformers, ήταν καταπληκτικά. Όχι, συμφωνώ, ήταν ωραίο, ναι, το έχω παίξει εγώ. Ναι. Τέλεια. Αυτή ήταν η μήνυση συνέντευξη του Γιάννη. Γιάννη, χάρηκα, θα πούμε σύντομα και πάμε και στον άλλο συλλέκτη. Λοιπόν, και εδώ πληροφορήθηκα από το Πασχάλη ότι έχουμε δύο συλλέκτες οι οποίοι ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη για αυτό το event και κάτι το οποίο δείχνει την αγάπη των συλλεκτών για το χόμπι και τη φάση γυναικά που δεν κολλώσανε 500 χιλιόμετρα να κατέβουν να έρθουν εδώ την παρέα, το μαγαζί και να γουστάρουν. Λοιπόν, είσαι ο Στέφανος και Γιάννης. Ο Γιάννης, λοιπόν, είστε στη σελίδα, υποθέτω, εννοείτε, χρόνια. Σωστά. Το όνομά σου κάτι μου λέει σελίδα. Έκανε YouTube ή όχι? Μαζί με το Στάθη Όπτιμους. Εντάξει, ναι, θυμήθηκα το όνομα τώρα. Okay. Λοιπόν, παιδιά, είστε παλιοί λοιπόν στη φάση. Εντάξει, όσο είμαστε... μπορούμε, ναι. Autobot τώρα μάλλον, όχι εντάξει, ναι, Autobot. Ξέρεις Γιάννη τι έπαινα είχα φορές σήμερα, τις μπλούζες που είχα πάρει από το Λονδίνο όταν ζούσα Αγγλία, που έχω Autobot για τις ετικών που ανάβουν, έχουν presets και πατάω και αλλάζει presets, είχα πάρει και Autobot και τις ετικών, 100 ευρώ η μία, τότε. Αλλά ξέχασα. Το βάλεις. Λοιπόν, με ποιο να ξεκινήσω, θα ξεκινήσω και με τους δυο σας, αγαπημένη φιγούρα, χαρακτήρα, δεν ξέρω ποιο θέλετε. Λοιπόν, εγώ παρόλο που είμαι Autobot, από μένα είναι ο Predaking. Δυνατός, Predaking, εντάξει. Έχεις και το Jinbao, το K.O. Όχι, έχω τις Master Mind Creation. Δυνατό. Εγώ επειδή έχω τον Bruticus στον K.O. το Jinbao, ψήνω πολύ αυτόν τον Predaking κάποια στιγμή. Εσένα? Εμένα από αυτά που έχω, ο αγαπημένος είναι ο Atlas, ο Optimus Prime Digital Wings Resources. Δυνατός κι αυτός. Πολύ ωραίο, ντούκι, εντάξει, 4-5 κιλά. Δυνατό κομμάτι. Ότο από την Decepticons. Τέλει κυκλοφορίας και στα σύνορα. Ναι, ναι, ασφάλεια, όλα. Ότο από την Decepticons. Εντάξει, ότο από την Κιδίο. Ωραία. Θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το πρώτο σας παιχνίδι G1 ή G2 Transformer που θυμάστε είτε να παίρνετε πρώτο είτε να γουστάρετε πάρα πολύ. Εμένα ήταν από το Turbo Masters, ήταν ο Clans. G2, σωστός. Αν θυμάμαι καλά, το πρώτο ήταν το Power Master, τον Optimus. Και δεύτερο ήταν ο... Megatron. Όχι. Α. Devastator. Devastator. Σε Combiner. Combiner. Και βασίλειο την Πασχαλινή, ξέρω εγώ, El Greco δώρο. Κλασικό. Αυτά. Το έχει και ο Κώστας εδώ πέρα, αλλά σε κίτρινο. Το κλασικό, το πράσινο. Μπράβο, ναι. Αυτός εδώ. Γιάννη, φαίνεται. Βγαίνει. Εντάξει, όσο βγήκε. Όσο βγήκε, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε ποιο πιστεύετε ότι είναι το πιο δυνατό κομμάτι της συλλογής σας. Μπορεί να είναι πολλά, το καταλαβαίνω. Αλλά κάποιο θα είναι το πιο καλό. Ίσως το πιο δυνατό για μένα αυτή τη στιγμή ο Optimus, ο Atlas. Αυτός που μου είπες και σαν αγαπημένη φιγούρα. Okay. Για μένα είναι ο Predaking. Το πιο ακριβό. Ναι. Το πιο ακριβό. Και αποθυμένο ή κάτι που έχετε στα σχέδια για το επόμενο, χρόνο, το επόμενο διάστημα, είτε original, είτε KO, είτε third party, φιγούρα. Κάτι συγκεκριμένο, όχι. Έχουμε βέβαια σε pre-order το Triptychon της Planet X. Okay, δεν τον έχω δει αυτό. Okay. Είναι από τα βιντεοπαιχνίδια πιο πολύ, όχι από τη σειρά. Μεγάλο σε φάση πλησιάζει Τιτάνα ή... Είναι λίγο μικρότερος από Τιτάνα, okay, αλλά είναι αρκετά ψηλός. Okay. Και εσένα, Γιάννη? Κάτι σε αποθυμένο αυτή τη στιγμή, όχι. Ή κάτι που έχεις στο σκοπό να πάρεις. Αν μπορούσα να βρω τον Soundwave του, τον Masterpiece που είχε βγάλει τα κάρα κάποια στιγμή, που είναι, γίνεται καζετόφωνο, όχι κάποια όλο όχημα. Ναι, 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 κάτι διαστημοπλιάκια που βλέπουμε και αυτά. Ναι, ναι. Θέλω, επειδή μου αρέσουν τα crossover, θέλω να δω kit crossover. Kit, και να είναι, κάτσε, Wind Charger.
Ήτανε... Λογικά ναι. Κάτι τέτοιο θα βγει. Σχετικό όμως κίνδυνο. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραίο. Κάτι άλλο που θέλετε να συμπληρώσετε για την ομάδα, για τη σελίδα, για τη φάση, γενικά κάτι πέφτει εδώ. Τα κρίσαμε όλα. Δεν πειράζει. Decepticon οπότε. Ναι, ναι, ναι. Θεσσαλονίκη έχετε μαγαζιά για να βρείτε πράγματα, να αγοράσετε γενικά. Έχουμε κάποια μαγαζιά, η Fantasy, έχουμε το Taco Store. Βασικά όχι, ο Taco Store δεν έχει τόσο πολύ, δεν μπορεί να αναφέρει καμία φορά. Το Angry Nerd έχουμε, που φέρνει αρκετές φιγούρες και τρασφόρμες και μη. Κοίτα, για τα mainline πιο πολύ είναι το E-Fantasy, ναι. Τώρα για third party, περισσότερο για τα παίρνετε απ' έξω. Διαφορετικά μετά, ναι, απ' έξω. Μάλιστα. Δυστυχώς, ναι. Okay. Και εμείς έτσι τη βολεύουμε, ότι δεν μπορούμε εγχώρια απ' έξω. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και ευχαριστούμε που ήρθατε και το από τόσο μακριά εδώ για αυτό το event. Να είστε καλά και σας εύχομαι καλό ταξίδι. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και εδώ πέρα από παππούδες, μεσήλικες και τα λοιπά, έχουμε φυσικά και τα νιάτα. Λοιπόν, είσαι ο... Θάνος. Και... Δημήτρης. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε πόσα χρόνια μαζεύετε Transformers. Εγώ άρχισα να ασχολούμαι όταν ήμουν 3-4, όταν πρωτοπήγα προνήπιο που μου κάδειξε ένα παιδάκι εκεί πέρα. Κάτι μου θυμίζει και εμένα αυτό. Και εγώ κάπου εκεί άρχισα, αλλά δεν άρχισα. Άρχισα με τα πιο παιδικά Transformers. Εντάξει, δεν πειράζει. Σας αρέσουν όμως, έτσι, ναι, μαζεύετε, πολύ, γι' αυτό ήρθατε και σήμερα εδώ. Ναι. Λοιπόν, αγαπημένο Transformer. Πες Bumblebee. Bumblebee. Optimus Prime. Optimus Prime. Θα ρωτήσω τώρα Autobot ή Decepticon, από εδώ έχω πάρει την απάντηση. Autobot, εσύ, πες μου τις Decepticon. Autobot. Δεν πειράζει, θα τα χαλάσουμε. Λοιπόν, θέλω να μου πεις ποιο είναι το πιο ωραίο Transformer που έχεις στη συλλογή σου. Masterpiece Movie Bumblebee το 01. Α, έχεις και Masterpiece. Η μαμά βλέπω μπαίνει δραματάκια. Ωραία, και σένα. Δύσκολη επιλογή. Τον Legacy Armada Optimus Prime ή τον Studio Series Rise of the Beast Optimus Prime που βγήκε. Εντάξει, είναι πολύ ψαγμένη. Εντάξει, δεν έχω τι να πω. Λοιπόν, και τώρα θέλω να μου πείτε τελευταία ερώτηση. Ναι. Ποιο Transformer θα θέλετε να έχετε στη συλλογή σας και το έχετε σαν μεγάλο στόχο? Κάτι μπορεί να είναι και εδώ μέσα, να σας αρέσει πολύ. Κάποιος Τιτάνας εκεί πάνω, εκεί. Τι θα ήθελες, για πάμε. Εγώ θέλω πάρα πολύ τον Masterpiece 44 Optimus Prime. Εγώ... Optimus Prime γουστάρεις γενικά, ε! Εγώ θα ήθελα τον Masterpiece, ναι. Bumblebee Movie Bumblebee. Ωραία, και εσύ κολλημένος με Bumblebee. Υπάρχουν κάτι ωραία Decepticon, κάτι Tanks, κάτι Megatron εκεί, δεν ξέρω να δείτε τα καυτά, είναι ωραία η Decepticon. Βλέπετε, εδώ έχουμε βαφτεί Decepticon. Autobot. Ωραία, φίλοι μου, ευχαριστώ. Να είστε συντονισμένοι, θα δείτε το επεισόδιο αυτό στο κανάλι Console Hunter το επόμενο διάστημα, εντάξει. Okay. Να είστε καλά. Λοιπόν, και εδώ φυσικά είναι ο φίλος μου ο Νικόλας, ο γιος του φίλου του Μανώλη, του Βαρατσιώτη, του Συλλεκταρά, και είμαστε εδώ να μας πει σήμερα δύο πραγματάκια που θα σε ρωτήσω. Πάμε. Ναι. Autobot ή Decepticon? Autobot. Autobot. Okay. Αγαπημένη φιγούρα, χαρακτήρα που σου αρέσει πιο πολύ από όλους? Όλοι. Ένας. Δύσκολη ερώτηση. Όλοι. Για σκέψου. Optimus. Optimus, ωραία. Ποιο είναι το πιο ωραίο Transformer που έχει ο μπαμπάς σου? Θυμάσαι κανένα, πώς τα λένε? Τρίπτικον, Φόρτρες Μάξιμους, Overlord, Τυραννόσαυρος. Ωραία, παιδικά τα βλέπεις, ταινίες σου αρέσουνε? Ναι. Θυμάσαι κάποια ταινία που σου αρέσει πιο πολύ? Συγκεκριμένη. Το The Revenge of the Fallen. Αυτός είναι, ωραία. Και θέλω να μου πεις και ένα Transformer που θα ήθελες να σου πάρει ο μπαμπάς σου, κάποιο που σου αρέσει πάρα πολύ. Όλα. Κάποιο που είδες μέσα, κάποιο μπάμπλι μεγάλο, ένα Masterpiece, κάτι ωραίο. Το Blackout, το Masterpiece. Εντάξει, είδες όταν... Blackout, Masterpiece. Εντάξει. Εντάξει, πουληθούμε. Εντάξει. Μανώλη, λοιπόν, αυτός εδώ ποιος είναι τώρα, για πες μου. Optimus Prime. Είναι κάποια συγκεκριμένη σειρά, τη θυμάσαι? Κάνει κάτι, κάνει ήχους, κάνει τέτοια. Απλά έχει μόνο... το στήθος. Α, λοιπόν, ανοίγει εδώ και τι βγάζει. Για κάτσε να δούμε εδώ, να μας το δείξει καλά η κάμερα. Για δείξε μας. Στο Matrix. Ω, το Matrix. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Σου αρέσει αγαπημένο κομμάτι? Ναι. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο, γι' αυτό το φέρε εδώ. Τέλεια. Αυτός ήταν ο Νικόλας, πολύ καλός, πολύ δυνατός. Είναι το μέλλον του Collective ο Νικόλας. Λοιπόν, και θα δούμε και σύντομα και άλλα βίντεο μαζί του. Και εδώ ο πάγκος μας ξανανανεώθηκε με ωραία κομμάτια διαφόρων χρονολογιών, τα οποία ό,τι δεν φύγει από το event μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα
Γι' αυτό σας τα δείχνω εδώ, για να γουστάρετε ό,τι βλέπετε, να στείλετε ένα μήνυμα. Το άλλο και θέλει το σχημάρισμα για να πάνε να ξέρει. Είναι αυτό να κουμπώσει το κόνιτο να δείτε τα μήνα. Για μένα όταν πας κάτι κάτω, πας κάτι. Λοιπόν, εδώ ο Βασίλης. Εντάξει, δεν γίνεται να μην δεν έρθει σε αυτό το event. Και εδώ ο Κώστας δεν μου έχει μιλήσει ακόμα. Θα πούμε μετά όμως. 6.000 και 1.000. Α, ναι, να το πούμε, να το πούμε αυτό. Δεν ξέρω. 6.000 και 1.000, πόσο κάνει. Δεν ξέρω. 6 και 1, πόσο κάνει. 6 και 1. 7. Μπράβο. 6.000, μετά λέμε 7. 1.000. Σωστά. Έλα. Ο δώρο για τα 7.000 μέλη που έκλεισε στο Facebook η ομάδα του K&K Collectibles. Λοιπόν, πες μου, ποιο είναι το αγαπημένο σου Transformer? Ο Megatron. Έτσι, πες μου. Χειροκρότημα γι' αυτό. Χειροκρότημα. Πες μου, ο μπαμπάς, ποιανού του αρέσει, ποιο Transformer του αρέσει πάρα πολύ, του μπαμπά του Βασίλη. Βασίλη. Για πες το δεινόσαυρο που μου αρέσει. Ο Grimlock. Τα Autobots κινδυνεύουν. Όλοι οι πλανήτες σε συναγερμό. Μόνο οι ακατανύχητοι δεινόσαυροι μπορούν να τους προστατεύσουν. Transformers Dinobots. Η ανυπέρβλητη δύναμη των δεινοσαύρων που μεταμορφώνονται σε ακαταμάχητα ρομπότ. Dinobots, μεταμορφωθείτε! Ο Σνάρ, ο Σλάντζ και ο Γκρίμλοκ στο πλευρό των Transformers. Transformers Dinobots. Transformers της Hasbro. Από την El Greco. Ωραία. Έχεις πολλά Transformers? Εντάξει. Με τον μπαμπά για Βασίλη πολλά. Λοιπόν, αυτά. Χάρηκα που σας είδα. Βασίλη, θα τα πούμε σύντομα. Να είστε καλά. Για να μου δείξεις και τι πήρες. Ο Μπλερ. Πολύ ωραίος. Πολύ ωραία φιγούρα. Καλορίζει και να την παίξεις να τη χαρείς. Λοιπόν, εγώ μαζί με τα άλλα που πήρα, βρήκα και αυτό εδώ το κομμάτι, το οποίο από παλιά ήθελα να το πάρω και μου ξέφευγε. Εντάξει, Nightbeat, το γούσταρα, έφυγε. Όπως είχαμε ανακοινώσει, έφτασε η ώρα. Κατά πρώτον να πω ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμήσατε με την παρουσία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πασχάλη που έκανε το support του μαγαζιού μέσα από την υπέροχη σελίδα Transformers.gr. Γνωριζόμαστε από πάρα πολύ παλιά. Είμαι από τα πρώτα μέλη της ομάδας σου, αν θυμάμαι καλά. Και στο μαγαζί έχουμε Transformers, δεν τα έχουμε έτσι επειδή πουλάνε, τα έχουμε επειδή τα αγαπάμε. Η δεύτερη βασική μου συλλογή σαν Selects είναι Transformers G1. Μας αρέσουν πάρα πολύ, τα υποστηρίζουμε και θα τα αγαπάμε και θα σας υποστηρίζουμε και εσάς. Λοιπόν, να ξεκινάω, μην πλατιάζω. Ξεκινάμε με ένα Deluxe Studio Series 8601 Autobot Jazz. Το συγκεκριμένο κομμάτι ξεκινήσαμε να το πουλάμε από 25 ευρώ και φτάσαμε να το πουλάμε 40 ευρώ και αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι γίνεται στο eBay, ας πούμε, και πόσο έχει φτάσει. Αυτό που λέμε πάντα όταν ερχόταν κάποιος να το αγοράσει από το κατάστημα είναι ότι έχει κάνει βλακεία η Hasbro και κάποια κομμάτια του ίσως όταν το μεταμορφώσει σε αμάξι να έχουν λίγο yellowing και να υπάρχει διαφορά με το υπόλοιπο σασί. Αυτό είναι factory mistake, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό, έτσι βγήκε, αυτό είναι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ποιος δίνει 1 ευρώ? Ωραία, έχουμε. Ποιος δίνει 2 ευρώ? Έχουμε. Ποιος δίνει 3 ευρώ? Έχουμε. Ποιος δίνει 5? Έχουμε. Ποιος δίνει 10 ευρώ? Ποιος δίνει 15 ευρώ για τον Studio Series Jazz? Έχουμε. Εσύ που έδωσες 10 και ήσουν ο προηγούμενος, δεν σηκώνεις και στα 15. Δίνω 20. Δίνεις 20. 25 ευρώ. 30. 35. 40.
45. Ωπα! Κι αλλού είναι ο φίλος εδώ. Λοιπόν, έχουμε μείνει στα 40 ευρώ. Σωστά, δικό σου. Λοιπόν. Ωραίο. Λοιπόν, πρόσεξε, για τη δεύτερη φορά που θα σηκώσεις, ο μπαμπάς κάτι θα πληρώνει. Λοιπόν, κρατάω αυτό και θα λήξω εδώ την όραση. Εντάξει, στα 40 ευρώ νομίζω ότι είναι το ό,τι καλύτερο έχω ακούσει σήμερα. Θα πληρώσει ο Παύλος 40 ευρώ στο κατάστημα και θα πάει αυτό με κλήρωση μαζί με την Nemesis σε ένα από τα παιδιά, θα κάνουμε δεύτερη κλήρωση, σε ένα από τα παιδιά που βρίσκονται εδώ πέρα. Εντάξει, συμφωνούμε. Σε μικρά παιδιά. Σε μικρά. Όχι, όχι, όχι. Να μην ψηφίζουν. Οκ, το έχουμε. Λοιπόν, ωραία. Οπότε, ωραίο γεγονός, ωραίο, ωραίο. Ελπίζω να συμφωνούμε όλοι, να κλείσω την... Ωραία. Έκλεισε λοιπόν στον Παύλο. Τι έγινε? Τι θες? Δελφίνη, εμείς θα τα πούμε αργότερα. Λοιπόν, ξεκινάμε με ένα κομματάκι πάρα πολύ όμορφο. Είναι ο Shockwave Studio Series 100. Είναι καινούργιο κομμάτι. Η Λιανική έχει 40 ευρώ. Μην δώσετε παραπάνω, θα σας το πουλήσω και μέσα στις 40. Δεν πρόβλημα. Ποιος δίνει 1 ευρώ? Έλα. Πασχάλης. 2. 3. Εσύ δεν δίνεις 1 ευρώ, δηλαδή τόσο παρακάτως είσαι. 5. Studio Series Shockwave, 5, 10 ευρώ, 15, 20, 25, 30, τον ακυρώνω. Ποιος είναι ο μπαμπάς σου, δείξε μου. Ποιος... Πού είναι ο μπαμπάς? Α, κατάλαβα. Κάτσε, ξέχασα τι κάνουμε τώρα. Λοιπόν, 30, πού είμαστε, 30. Στα 30, ποιος δίνει 30 ευρώ είπαμε? Δίνουμε. Ωραία. Λοιπόν, 35. Έκλεισε. Έκλεισε. 31. 32. 33. Έλειξε. Λοιπόν, πάμε και στο τρίτο κομμάτι της δημοπρασίας. Είναι ένας Buzzworthy Bumblebee Grimlock από την ταινία. Από ό,τι έχω δει από τα Studio Series, επειδή έχουμε ανοίξει αρκετά ρομποτάκια, ο συγκεκριμένος... Τι είναι, παιδιά? Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος είναι από τα πιο massive robot που έχουν βγάλει. Πολύ ωραίες λεπτομέρειες, έτσι ωραίο ρομποτάκι, στημένο κτλ, κτλ. Για leader class είναι ό,τι καλύτερο νομίζω, αν σ' αρέσουν οι ταινίες. Οπότε ξεκινάμε. Ποιος δίνει 1 ευρώ? 2. 3. 5. 15. 20. Ο μπαμπάς το ξέρει. 30. Το βλέπω το. 30. 35. Ποιος δίνει 35? Έχουμε 35. 31. 32. 33. Έκλεισε. 30 ευρώ. Πάμε. Λοιπόν, οπότε... Κρατάμε αυτό για κλήρωση μαζί με την Nemesis, δεύτερη κλήρωση στο τέλος για τα παιδιά που βρίσκονται εδώ πέρα. Για τα μικρά παιδιά. Όλα τα μικρά παιδιά θα μου τα φέρετε κατά τη διάρκεια αυτής της ώρας οι μπαμπάδες μέσα για να γράψουμε σε ένα χαρτάκι τα ονόματα και θα κάνουμε κλήρωση μετά, εντάξει. Οι υπόλοιποι περάστε από το ταμείο για να παραλάβετε τα πράγματά σας. Θα κάνουμε τώρα την κλήρωση για το μικρό prize μας, για τους μικρούς μας εδώ πέρα φίλους που έχουν έρθει. Και έχουμε και μία έτσι συμμετοχή τελευταία στιγμής, γιατί ο φίλος μου ο Γιώργος εκεί πέρα έφερε και ένα Transformer από τη συλλογή του, το οποίο δεν το χρειάζεται, και είπε ότι να το κάνουμε κλήρωση για τα παιδιά. Ωραίος. Λοιπόν, οπότε εδώ πέρα έχω 1, 2, 3, 4, 5 χαρτάκια και θα μου πει εσύ έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 5. Ισομοιραίος παίχτης,
θα είναι ο πρώτος λαχνός, δηλαδή θα πάρει αυτό. Και ο δεύτερος λαχνός θα πάρει αυτό. Πες μου έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 5. Το 5. Ο Ραφαήλ Γιαναράκης. Δώστε το δώρο του. Και εσύ θα μου πεις τώρα έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 4. Το 4. 1, 2, 3, 4. Ο νέαρχος Τσιλιβαράκος. Εγώ. Ναι. Καλό ρίζικος. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για την κλήρωση. Εδώ το Model Girl Νίκος. Model Boy. Model Boy, λοιπόν, κρατάει το μεγάλο prize. Φροντίσαμε να έχουμε γυάλα αντίστοιχη με την εκδήλωση που έχουμε σήμερα, Beer Cubes. Παουλάνερ δεν βλέπω όμως να κερνάς τώρα εδώ. Διτσές, δεν έλαβες, τέλος. Λοιπόν, είμαστε εδώ και θέλω έναν μικρό μας φίλο να έρθει να τραβήξει το λαχνό. Εγώ θέλω, ο Μικρούλης. Ο Ραφαέλ. Ο Μικρούλης ναι, να τραβήξει. Ναι, ναι, ναι. Έλα εδώ, έλα εδώ. Ανακατεύω εγώ εντωμεταξύ, να μην υπάρχει ότι και καλά ποιο μπήκε πρώτο. Έλα μαζί με τη μαμά, έλα μαζί με τη μαμά. Έλα αγόρι μου. Λοιπόν. Εγώ. Θέλω να πάρεις ένα χαρτάκι και να μου το δώσεις. Ένα. Ένα στην τύχη. Ένα μόνο. Ένα, ένα μόνο. Αυτό. Για να δω. Λοιπόν. Κύριε Κάπη. Είναι ο πιο καινούριο στα σπομεράκια. Έτσι. Λοιπόν, ο νικητής της Νέμεσης είναι το νούμερο 30, Τσιλιβαράκο Σταύρο. Εγώ, ευχαριστώ. Γεια σας. Νικήσαμε. Κέρδισε ο Νέμεσης. Ορίστε. Έλα, έλα, από εδώ, από εδώ, από εδώ. Καλορίζικος. Να είστε καλά. Λοιπόν. Γιάννη, εντάξει, αυτά εδώ τα πράγματα, βλέπετε τώρα τα παιδάκια, τι ωραία φάση, εντάξει, εδώ να γουστάρουμε Κώστα. Από τις πιο όμορφες στιγμές και μέρες που έχουμε ζήσει στο κατάστημα, πραγματικά, χαιρόμαστε. Ευχαριστούμε τους Transformers GR που μας τίμησαν. Εγώ κάνω ανοιχτή πρόσκληση στον Πασχάλη, κάθε χρόνο, μία μέρα μπορώ να την αφιερώνω στην ομάδα τους. Και να γουστάρουμε μαζί έτσι όπως κάναμε σήμερα. Γουστάρατε σήμερα! Έκανε πρόεδρο γιατί ήταν νερός. Δεν σας άκουσαμε. Γουστάρατε σήμερα! Ναι! Τέλεια. Να είστε καλά παιδιά. Καλό καλοκαίρι. Στην επόμενη. Ευχαριστούμε.